Μια σημαντική ανακάλυψη ήρθε να ταράξει τα νερά της πλανητικής αστρονομίας. Βρέθηκε νέο φεγγάρι γύρω από τον ουρανό. Χάρη στις πρωτοποριακές δυνατότητες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα νέο μικροσκοπικό φεγγάρι που περιφέρεται γύρω από τον παγωμένο πλανήτη ουρανό. Το φεγγάρι αυτό, που φέρει την προσωρινή ονομασία S2025U1, έχει διάμετρο μόλις 10 χιλιόμετρων, γεγονός που το καθιστούσε αόρατο στα παλαιότερα τηλεσκόπια και ανιχνευτές. Η ανακάλυψη έγινε από ομάδα επιστημόνων του Νοτιοδυτικού Ερευνητικού Ινστιτούτου στο Κολοράντο, οι οποίοι αξιοποίησαν την Near Infrared κάμερα του James Webb. Το αποτέλεσμα αυτής της παρατήρησης ήταν η ανίχνευση του μικρού δορυφόρου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό γνωστών φεγγαριών του ουρανού σε 29. Το φεγγάρι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 56.000 χιλιόμετρων από το κέντρο του ουρανού. Ο δορυφόρος κινείται σε σχεδόν κυκλική τροχιά, κάτι που υποδηλώνει πως σχηματίστηκε πιθανότατα στη θέση όπου τον βρίσκουμε σήμερα. Η θέση του τον φέρνει ανάμεσα σε μια γειτονιά μικρών εσωτερικών δορυφόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα φεγγάρια του ουρανού έχουν αντλήσει τα ονόματά τους από έργα του Σέξπιρ. Μια παράδοση που θα συνεχιστεί και με το νέο S2025U1, όταν η Διεθνής Αστρονομική Ένωση του δώσει επίσημη ονομασία. Καθώς φαίνεται, ο ουρανός ξεχωρίζει για το πολύπλοκο σύστημα δακτυλίων και φεγγαριών που τον περιβάλλουν. Ο πλανήτης διαθέτει 13 δακτυλίους, οι οποίοι είναι αρκετά σκοτεινοί και δύσκολα παρατηρήσιμοι. Τα εσωτερικά του φεγγάρια φαίνεται να αλληλεπιδρούν δυναμικά με αυτούς τους δακτυλίους, συμβάλλοντας στη διατήρηση του σχήματός τους. Κανένας άλλος πλανήτης δεν έχει τόσα πολλά μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο ουρανός. Οι αλληλεπιδράσεις αυτών των σωμάτων με τους δακτυλίους δημιουργούν ένα χαοτικό σκηνικό. Και η έβρεση ενός νέου μικρότερου φεγγαριού ενισχύει την υπόθεση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα αθέατα σώματα. Η τελευταία φορά που ο ουρανός βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαστημικής αποστολής ήταν το 1986, όταν το Voyager 2 πέρασε δίπλα του, προσφέροντας τις πρώτες κοντινές εικόνες του παγωμένου γίγαντα. Εκείνη την εποχή οι επιστήμονες γνώριζαν μόνο 5 από τα φεγγάρια του. 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και το James Webb έρχεται να συνεχίσει αυτή την εξερεύνηση με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Η νέα ανακάλυψη ενισχύει τη θεωρία ότι το σύστημα του ουρανού είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο νομίζαμε.